Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε και τους πολιτικούς μας. Τους βλέπετε, ο κύριος Κώστας Χρυσόγονος, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και κύριος Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Θα είστε υποψήφιος να ξεκινήσουμε την πρώτη ερώτηση? Όχι. Είναι το πρώτο στέλεχος που φιλοξενούμε στην εκπομπή που δεν θα είναι. Που δεν το σκέφτεται. Καλά, που δεν διστάζει. Τρεις έχουν ανακοινώσει. Και άλλοι τρεις-τέσσερις, κύριε Μαργαρίτη, μας έχουν πει δεν απαντώ, δεν ξέρω, ναι, όχι, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Κοιτάξτε, πάντως το θετικό στοιχείο είναι ότι υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία η οποία θα δώσει κατά τη γνώμη μου στην κεντροαριστερά, διότι θα δώσει και λύσεις στο θέμα της ηγεσίας. Κύριος Χρυσόγονος ξέρει ότι συνήθως η αριστερά μετά από τέτοιου είδους διαδικασίες έχει διασπάσεις. Έτσι δεν είναι? Μην το λέτε. Να σας πω καμία τρενταριά. Το ξέρετε κι εσείς αυτό. Μην το λέτε. Τι μην το λέτε? Εγώ επειδή προέρχομαι από την δεξιά, γιατί δεν θυμάστε Νέα Δημοκρατία με Στεφανόπουλο, πώς την έλεγε Διανά, μπράβο. Μετά Μπακογιάννη Δημοκρατική Συμμαχία μετά την ήττα τη. Ναι, μπορούμε να βάλουμε τον Καρατζαφέρη μέσα. Έχουμε και αντίστροφα παραδείγματα. Εγώ, επειδή προέρχομαι από τον Συνασπισμό, όταν ήταν εκτός Βουλής ο Συνασπισμός, είχε τέσσερις υποψήφους για την ηγεσία. Τότε που βγήκε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και μετά μπήκε και στη Βουλή. Και τέσσερις διασπάσεις. Δεν είχε τότε καμία. Για να σας φέρω στο σήμερα. Κανείς δεν έχει το προνόμιο των διασπάσεων στην Ελλάδα. Είναι όλα διασπόρτα μεταξύ τους. Για να έρθουμε στα σημερινά. Μάλλον στα εδώ και τέσσερις μέρες θέματα, κύριε Χρυσόγονε. Βλέπουμε ότι συνεχίζεται αυτή η ιστορία με την εκπροσώπηση ή μη εκπροσώπηση στην πραγματικότητα στην Εσθονία της ελληνικής πλευράς. Συνεχίζει να ανεβαίνει στην Αυγή. Με λίγο πιο ήπιο πρωτοσέλιδο από το χθεσινό, που ήταν στοχευμένο απέναντι στο προχθεσινό και το προχθεσινό. Που είχε βάλει στο στόχο από τον κύριο Μητσοτάκη. Ποιον την πραγματικότητα, κύριε Χρυσόγονε, αφορά αυτό το θέμα τόσο πολύ, ώστε να βρίσκεται στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων και να σηκώνεται εντός εισαγωγικών τόσο πολύ από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ξέρω αν σηκώνεται σκεμμένα ή όχι. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι είναι σαφώς υπερεκτιμημένο το θέμα στο δημόσιο διάλογο. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται καν για συνέδριο, πρόκειται για ένα workshop, δηλαδή μια συζήτηση επί ένα δίωρο που διοργάνωνε το Εσθονικό Υπουργείο Δικαιοσύνης επ' ευκαιρία της Εσθονικής Προεδρίας και όπου οι συμμετοχές ήταν και περιορισμένες. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν είναι αυτά τα θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολούν. Σε μια χώρα που έχει χάσει το 1 τέταρτο του εθνικού της εισοδήματος, όπου το 1 τέταρτο του εργατικού δυναμικού, ίσως και περισσότερο στην πραγματικότητα, είναι άνεργοι, όπου οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό, όπου έχει υπογεννητικότητα, όπου έχει χίλια δυο. Πρέπει να μας απασχολεί αυτό το οποίο θέτει η έκθεση που δημοσιεύθηκε χθες από την διοίκηση της Eurobank. Ναι, που τι πήγε λάθος δείχνει στα χρόνια. Καλά, αφήστε τι πήγε λάθος. Γιατί δεν βγήκαμε. Αφήστε τα ιστορικά στοιχεία. Τι γίνεται σήμερα? Σήμερα οι ελληνικές επιχειρήσεις δανείζονται κατά μέσον όρο, όπως λέει η Eurobank, με επιτόκια περίπου 4,5%, ενώ οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές δανείζονται με επιτόκια γύρω στο 1,7%. Και αυτή η τεράστια διαφορά σημαίνει ότι υπάρχει ένα έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, διότι όλες οι επιχειρήσεις λίγο πολύ κινούνται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό και με δανεικά κεφάλαια. Λοιπόν, αυτό είναι ένα έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, το οποίο εκ των πραγμάτων, αφού δεν μπορεί να καλυφθεί αλλιώς, από τι θα καλυφθεί? Από χαμηλότερη φορολογία? Ούτε η φορολογία είναι χαμηλότερη. Άρα, προσπαθούν μάλλον οι επιχειρήσεις να το καλύψουν συμπιέζοντας το εργατικό κόστος. Η συμπίεση του εργατικού κόστους και των μισθών σημαίνει περαιτέρω συμπίεση της κατανάλωσης. Άρα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για μεγάλη κατανάλωση, άρα από πού θα έρθει η οικονομική ανάπτυξη, μόνο από τις όποιες εξαγωγές μπορούμε να κάνουμε, σημαίνει ένα φαύλο κύκλο. Αυτόν τον φαύλο κύκλο πρέπει να τον σπάσουμε. Καλώς κλέβετε το ρόλο της κυρίας Ζαχαράκη. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Σόβνος μίλησε για την φορολόγηση. Δεν ξέρω αν θα περνούσατε σε μένα τώρα. Από την άλλη, όμως, πρέπει να θυμίσουμε ότι επί 2,5 χρόνια έχουμε μία κυβέρνηση. Και αυτή η κυβέρνηση έχει παράξει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε καθεστώς κεφαλαιακών ελέγχων για οποιαδήποτε διάδραση, οποιαδήποτε δυνατότητα συνεργασίας με τις τράπεζες. Έχει ουσιαστικά παγώσει. Είναι σαν αδιανά που κάμισα όλες αυτές τις διαδικασίες. Και ο επιχειρηματίας, ο οποίος βλέπει μια κατάσταση στην οποία δεν έχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση, βλέπει ένα ασταθές περιβάλλον, βλέπει ένα γραφειοκρατικό περιβάλλον
να κυριαρχεί στην Ελλάδα. Πείτε μου, κύριε Υποφάντη, εσείς ασχολείστε νομίζω με τα θέματα επιχειρηματικότητας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν ακούτε συνέχεια τα ίδια παράπονα από τον ενδυνάμει επιχειρηματία ή αυτόν που έχει τολμήσει πλέον να επιχειρήσει στην Ελλάδα? Όχι, δεν υπάρχει σκέψη για επιχειρηματικότητα. Επειδή λοιπόν τώρα εκτός από επιχειρηματικότητα έχουμε και την υπερφορολόγηση και αυτή την εισφοροκαταιγίδα, πώς περιμένουμε να δημιουργηθεί η νέα επιχείρηση που θα δημιουργήσει μια νέα θέση εργασίας? Και εδώ θα ήθελα, μια απάντηση από την κυβέρνηση. Αυτός που θα το κάνει, ο κ. Χρυσόγονος μιλάει για επιχειρηματικότητα και το ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί ανέφερε ένα έλλειμμα ανταγωνιστικότητας από την πλευρά του δανεισμού των επιχειρήσεων. Υπάρχει κι άλλο από τη φορολογία. Αυτός που θα το κάνει θα πρέπει να είναι πραγματικά ήρωας ή να έχει βρει το σημείο εκείνο της αγοράς που να έχει αποκλειστικότητα όσον αφορά ή την παραγωγή ή τη διανομή των προϊόντων και των υπηρεσιών. Έτσι κινείται η επιχειρηματικότητα. Αυτός ο ήρωας λοιπόν, προσέξτε τι πρέπει να κάνει και τις επόμενες μέρες. Και θα κάνω και μετά και ένα σχόλιο, αν θέλετε, για την Αυγή και για το πώς θέλει να συντηρεί. Θα το κλείσουμε αυτό και με τον κύριο Χρυσόγονο, δεν έχουμε φύγει. Πώς θέλει να συντηρεί έτσι αυτή τη στιγμή μια κουβέντα η οποία δεν μας πάει παρακάτω και νομίζω όλους τους ανθρώπους εδώ πέρα στο πάνελ τους διαπνέει το ίδιο πνεύμα, ότι μας ενδιαφέρει το αύριο, όχι το χθες. Και όλος αυτός ο άγωνος πραγματικά διάλογος περί διχασμών που μόνο θέλει να συντηρεί η κυβέρνηση και θα συνεχίζει να συντηρεί. Mm-hmm. Πάω λοιπόν στο αύριο. Αυτός λοιπόν που σήμερα διαβάζει το πρωτοσέλιδο. Από την κυβέρνηση όλο αυτό. Αυτό όμως και η επιστολή, ξέρετε, του κ. Κοντανή ή το πρωτοσέλιδο της Αυγής, ακόμα και να το στείλουμε σε αυτόν τον άνθρωπο που θα λάβει μεθαύριο το απόκομα του έμφυα, δεν θα το απαλύνουμε σε κάτι έτσι, αυτή την επιβάρυνση που έχει να ζήσει από εδώ και πέρα. Όταν έχει στις επόμενες τρεις εβδομάδες να πληρώσει έμφυα, να πληρώσει τη δεύτερη δόση εισοδήματος, να πληρώσει τα δίδακτρα του παιδιού να πάει σε ιδιωτικό σχολείο, όλα τα έξοδα για τις πρώτες μέρες του σχολείου στο δημόσιο σχολείο. Σε αυτόν τον άνθρωπο τι λέμε αυτές τις μέρες, όλοι μας πραγματικά? Ότι στο συνταξιούχο που περιμένει τη σύνταξή του να βγει. Κάτσε, πλήρωνε εσύ. Εγώ θα κάτσω αυτή τη στιγμή για ζητήματα τα οποία η ιστορία έχει λήξει. Συγγνώμη, αλλά όλο αυτό το έχει πράγμα. Έχει λήξει. Συγγνώμη, κύριε Δαγκάκη. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να σταματήσει, κύριε Υποφάντη. Συγγνώμη. Έχει λήξει. Γιατί είδαμε τα τρία πρωτοσέλιδα της Αυγής να φωτογραφίζεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη σελίδα και να μιλούν για ξέπλυμα του ναζισμού από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι το ερώτημα προς εσάς, είναι προς τον κύριο Χρυσόγονο και αμέσως μετά και ο κύριος Μαργαρίτης. Ξεπλένει η Νέα Δημοκρατία τους ναζιστές? Κοιτάξτε, οι τοποθετήσεις της Νέας Δημοκρατίας, εγώ δεν θα κινηθώ σε τόσο υψηλούς τόνους, ποτέ δεν το έκανα άλλωστε, αλλά είναι γεγονός ότι οι τοποθετήσεις της Νέας Δημοκρατίας στο συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκονται σε απόσταση ακόμα και από τις τοποθετήσεις του ιδίου κόμματος ή των στελεχών του πριν από 10 χρόνια όταν είχε γίνει η ανάλογη συζήτηση ή πριν από 8 χρόνια όταν είχε εκδοθεί ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο για την καταδίκη των ολοκληρωτικών καθεστώτων γενικά. Φαίνεται να υπάρχει μια διολίσθηση της Νέας Δημοκρατίας για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Η Νέα Δημοκρατία μας πει ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι, σε μια φρασεολογία η οποία είναι πιο επιθετική, πιο ακραία, δεν συμβάλλει στην επίτευξη συνενέσεων. Αυτό βέβαια είναι διαχρονικό χαρακτηριστικό της ελληνικής πολιτικής ζωής, ότι έχουμε πολύ υψηλούς τόνους. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τα υπερβούμε αυτά τα πράγματα. Κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον της χώρας. Το μέλλον της χώρας δεν θα μας το σχεδιάσουν οι ξένοι. Εμείς πρέπει να το σχεδιάσουμε. Εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε ένα εθνικό σχέδιο αναπτυξιακών πρωτοβουλειών με τις ευρύτερες δυνατές συνενέσεις. Φυσικά συνενέσεις δεν μπορούμε να υπάρχουν σε όλα. Προφανώς και θα υπάρχουν διαφωνίες, διαχωριστικές γράμμες. Και θα συνεχίσουν να υπάρχουν πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές και πρέπει να υπάρχουν. Άλλωστε δεν μπορεί να υπάρχει δημοκρατία. Αλλά σε κάποια βασικά πράγματα που το πάμε. Πρέπει να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Δηλαδή έτσι, στο να φτιάξουμε επιτέλους, να σας πω ένα παράδειγμα. Από τα πολλά, από τα δεκάδες που θα μπορούσε να δώσει κανείς. Στο να φτιάξουμε κτηματολόγιο, πρέπει να συμφωνήσουμε και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο για να το φτιάξουμε. Διότι επί περίπου 20 χρόνια το παλεύουμε, έχουμε εξοδέψει 800 εκατομμύρια ευρώ και κτηματολόγιο δεν έχουμε κάνει. Επιλαλιώτη έχουμε κτηματογραφήσει. Δεν έχει ξεκινήσει αυτό, κύριε Μαργαρίτη, διορθώστε με. Ναι. Πριν από 20 χρόνια περίπου. Λιγότερο από το 1 δέκατο της επικράτειας, τη στιγμή που οι Βούλγαροι ξεκίνησαν το 2005. Και μέσα σε 10 χρόνια κτηματογράφησαν το 2015 με 100 εκατομμύρια ευρώ. Λιγότερο, ίσως και 50, κάπου εκεί μέσα. Κύριε Σαχαράκη, λοιπόν, κύριε Μαργαρίτη. Άρα πρέπει να αλλάξουμε πράγματα. Και για να αλλάξουμε πράγματα, πρέπει να αλλάξουμε πρώτα απ' όλα την κουλτούρα του πολιτικού διαλόγου. Πρέπει να έρθουμε σε διάλογο ουσίας και όχι σε φραστικές οξύδητες και καρυκλομαχίες, οι οποίες είναι πολύ σαφείς. Πάμε στον κύριο Μαργαρίτη. Συγγνώμη, κύριε Σαχαράκη, μόνο. Αλλά δεν βοηθάνε ούτε αυτού του είδους οι τοποθετήσεις της Αυγής, το οποίο είναι κομματικό όργανο. Δεν είναι μια άσχετη εφημερίδα η οποία βγαίνει, ούτε και δημόσιες αναρτήσεις οι οποίες γίνονται από στελέχη της κυβέρνησης, όταν χρησιμοποιούν ασκαιότατες εκφράσεις. Ναι.
και καταγγέλνουν αυτή τη στιγμή ή συνδέουν αυτό το Δημοκρατικό Κόμμα. Και συγγνώμη, εγώ προσβάλλω μου προσωπικά πρέπει να σας πω, όταν κάποιος μιλάει για ακροδεξιά. Ένα κόμμα το οποίο υποστηρίζει την ελευθερία άποψη, την ελευθερία του ατόμου, την ελευθερία ιδιοκτησίας. Και τέλος πάντων, έχει ως βασικές αξίες την ελευθερία και την ευθύνη να γυρίζει κάποιος και να μου λέει για ακροδεξιά. Ναι, όχι, συγγνώμη. Αυτό το χαρακτηρισμό. Εδώ έγινε από την εκπομπή από τον κύριο Ωραξιά. Ένα κόμμα το οποίο ζητάει πρόωρες εκλογές. Τέσσερις μήνες μετά την προκήρυξη και διεξαγωγή εκλογών, πώς θα το πρακτηρίζαμε? Κύριε Χρυσόγωνα, τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όλη τη διάρκεια της θητείας τώρα, Σαμαρά Βενιζέλου, πραγματικά? Ήταν τώρα υπεύθυνη αντιπολίτευση, ήταν ανήθικη αντιπολίτευση, την οποία την πληρώνει τώρα. Την πληρώνουμε με την αξιολόγηση, την πληρώνουμε όλους αυτούς οι οποίοι αντιτίθενται στις μεταρρυθμίσεις και ο ίδιος αναιρεί τα ίδια τα οποία έλεγε. Και τι κάνει στο τέλος? Δεν προχωράει τίποτα. Δεν προχωράνε οι επενδύσεις, δεν προχωράνε η φραστική υπερβολή ήταν ενδημικό στοιχείο στο πολιτικό μας βίο, ανέκαθεν. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το ξεπεράσουμε. Κύριε Μαργαρίτη, ένα σχόλιο καταρχάς για αυτή την αντιπαράθεση που βλέπουμε ότι συνεχίζεται και εδώ μπροστά μας και με διάφορους άλλους τρόπους. Και εσείς μπήκατε στο στόχαστρο. Θα σας πω. Ναι, και εσάς τώρα σας πήρε η μπάλα. Και εσάς σας πήρε η μπάλα. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε μάθει να συζητάμε με έναν τρόπο πολιτικό, διλημματικό και μανιχαϊστικό. Διχαστικό. Λοιπόν, εδώ πέρα, ας πούμε, ενώ έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα που και οι συνομιλητές μου θετικά βάζουν στο τραπέζι, τα προβλήματα είναι αρνητικά, αλλά θετικά τα βάζουν στο τραπέζι. Δηλαδή, αν έχουμε τα προβλήματα της ανεργίας, έχουμε τα προβλήματα της κοινωνικής εξαθλίωσης, σταματάει η έκπτωση φόρων για τις ιατρικές δαπάνες, μειώνεται το ΕΚΑΣ, είναι ΕΜΦΙΑ, είναι όλα αυτά τα πράγματα που αφορούν την κρίζα ζώνη των Ελλήνων. Εμείς συζητάμε για τις μάχες στο γράμμο. Αυτό κάνουμε, συζητάμε για τις μάχες στο γράμμο. Έχει λήξει αυτό το κομμάτι, το έχουμε συμφωνήσει. Το δυστύχημα είναι το εξής, κατά τη γνώμη μου, ότι στον δρόμο κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ επενδύουν σε αυτό, κατά τη γνώμη μου, γιατί λειτουργεί από προσανατολιστικά και δυστυχώς. Ή γιατί περνάνε σε ένα ακροατήριο το οποίο είναι πολύτιμο, κύριε Μαργαρίτη. Και τα δύο. Δηλαδή, με ένα σμπάρο, δύο τριγώνια. Και την ίδια ώρα, δυστυχώς, και ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει μπει σε ένα παροχημένο αντικομμουνισμό που θυμίζει το 50. Δεν θα πω για την κοινωνική δικτύωση. Όταν τους κατηγορούν, συγγνώμη, όταν τους κατηγορούν ότι οι οικογένειες εκφράζονται. Αυτό είναι παράλογο. Έχουν ξεπλύνει τον ναζισμό μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι παράλογο. Είναι παράλογα πράγματα. Αλλά και πάλι, ας πούμε, να βλέπεις τώρα μια συζήτηση για το Μελιγαλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό, ας πούμε, έχει τα σύνορά του. Στην ουσία, ας πούμε, αυτής της αντιπαράθεσης. Κοιτάξτε, εμείς βγάλαμε και μια ανακοίνωση προχθές. Είπαμε το κύριο ζήτημα είναι να ασχοληθούμε με τα θέματα που αφορούν το σήμερα και το αύριο. Ωστόσο, αυτή η συζήτηση πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι κύρια από τους ιστορικούς και πρέπει να υπάρχουν και τα στοιχεία μιας ψύχρεμης ιστορικής αποτίμησης. Για τη δημοκρατική συμπαράταξη υπάρχει μια καθαρή θέση. Ταύτιση του κομμουνισμού με τον ναζισμό είναι λάθος. Διότι ο κομμουνισμός αποτελεί μια μεγάλη περιπέτεια με αντιφάσεις. Δυστυχώς το πλειοψηφικό του ρεύμα ήταν σταλινικό, αλλά υπήρξαν σοβαρές μειοψηφίες όπως ήταν ο ευρωκομμουνισμός, όπως ήταν ο τροτσκισμός. Όπως οι ελευθεριακοί κομμουνιστές, που δεν μπορείς να τα ταυτίσεις με το σταλινικό φαινόμενο. Δυστυχώς όμως το πλειοψηφικό ρεύμα της μεγάλης αυτής της κομμουνιστικής περιπέτειας ήταν σταλινικό. Και εκεί πρέπει να είμαστε καθαροί ότι όταν μιλάμε για τα εγκλήματα που γίνανε από όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, πρέπει επίσης να είμαστε εξίσου αυστηροί και για τα εγκλήματα που υπήρξαν στο σταλινικό καθεστώς. Mm-hmm. Και ξέρετε και κάτι, πολλά από αυτά τα εγκλήματα του σταλινικού καθεστώτος. Και αυτό είναι ένα στοιχείο. Ένας από τους λόγους της διάσπασης αριστεράς μας περιγράφει, mm-hmm. Μαργαρίτης. Και μάλιστα να σας πω ότι ένα σοβαρό θέμα είναι ότι πολλά από τα εγκλήματα του σταλινικού καθεστώτος γίνανε σε βάρος των ίδιων των κομμουνιστών. Σε βάρος των ίδιων των διαφωνούντων της αριστεράς. Κύριε Χρυσόγωνα, συμφωνείτε και εσείς από την μου κάνει εντύπωση ότι ο κ. Κοντονής, ναι, μαζί μας στο Ρίγα Φεραίρο, έκανε και το ιστορικό λάθος. Το οποίο δεν επιτρέπεται να το κάνει. Ότι η ίδρυση του Κούκου Εσωτερικού υπήρξε το Φεβρουάριο του 68 και ο ίδιος θεώρησε ότι η ίδρυση του Κούκου Εσωτερικού έγινε μετά την επέμβαση των Σοβιετικών στην Πράγα. Δηλαδή έχασε και την μπάλα, που λένε. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι εδώ πέρα χρειάζεται μια ψυχραιμία. Χρειάζεται μια σοβαρότητα. Είναι άλλο να ταυτίζει τον ναζισμό με τον κομμουνισμό, που είναι λάθος, διότι σας υπενθυμίζω ότι 1,5 εκατομμύριο του σοβιετικού λαού σταμάτησαν την επέλαση του Χίτλερ στο Στάλιγκραντ. Επομένως, η εξομοίωση είναι ανιστόρητη. Και από την άλλη, είναι λάθος να υποτιμάς το σταλινικό φαινόμενο, που δυστυχώς ήταν πλειοψηφικό. Αν δεν ήταν πλειοψηφικό, και το λέω και στους φίλους μου από την αριστερά, πιθανώς να ήταν και άλλη τύχη της κομμουνιστικής αριστεράς στον αιώνα μας. Δυστυχώς αυτό το ρεύμα είναι πλειοψηφικό, όλα τα άλλα ήταν μειοψηφικά ρεύματα, σφράγισε μια αρνητική εξέλιξη και γι' αυτό ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι κατέρευσε σαν χάρτινος. Όπως έχετε σημειώσει και οι τρεις, η αλήθεια είναι αυτή, ότι όσοι μας ακούνε τώρα, πραγματικά
λίγο ενδιαφέρονται υπό τις παρούσες συνθήκες ιστορικά, γιατί, για αυτή την ιστορική απλώς, κουβέντα. Κύριε Παπαδημητρίου, τώρα μιζάρει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ισχύει αυτό. Και από και την άλλη, η Νέα Δημοκρατία, επειδή έχει ένα πρόβλημα τα δεξιά της, προσπαθεί να στήσει και εκεί μια πολιτική. Και γι' αυτό το συζητάμε, κύριε Μαργαρίτη. Η αξία της ανθρώπινης ζωής, συγγνώμη δηλαδή, θα το πω, το σκέφτομαι όλες αυτές τις μέρες. Είτε χάνεται από χρώμα κόκκινο, είτε χάνεται από χρώμα μαύρο, που εγώ σας λέω ότι οι θηριωδίες από τον ναζισμό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξεπληθεί με τίποτα. Από την άλλη, η απώλεια της ελευθερίας και όλες αυτές οι εικόνες με τις οποίες μεγαλώσαμε εμείς, των ανθρώπων οι οποίοι έφευγαν. Η γενιά η δική μας, η οποία έφευγε από τα κράτη, από τον Τσαουσέσκου, έφευγαν από το Χότζα, ήθελαν να φύγουν οι άνθρωποι, να πηδούν από τις μάντρες και να ξεφεύγουν από όλα αυτά τα κράτη. Δεν μας λέει κάτι. Ζούσαν καλά εκεί πέρα. Δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε να εξαγνίσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις οι οποίες έχουν ταλαιπωρήσει και βασανίσει κόσμο. Βάζω το θέμα, κύριε Ζαχαράκη, αλλά εγώ θέλω να μείνω σε αυτό που είπε πριν από λίγο ο κύριος Μαργαρίτης, ότι έχουμε βγάλει μια ανακοίνωση, μας ενδιαφέρει το σήμερα και το αύριο. Έτσι. Μείνετε σε πολύ αυτό. Σωστά. Κύριε Μαργαρίτη, εσείς έχετε να απαντήσετε και στο κομμάτι αν οι υποψήφοι οι οποίοι καταθέτουν υποψηφιότητες θα απαντήσουν στο σήμερα και στο αύριο, είναι απλά μια υποψηφιότητα για την θέση. Θα έρθουμε ξανά στον κύριο Χρυσόγονο με τα θέματα της πραγματικής οικονομίας, αυτά που απασχολούν τους πολίτες μας. Όμως, πριν πάμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτά, θέλω να σας πω τη δράση με ένα κλικ μπορείς και λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Όλοι μαζί μπορούμε, αυτό είναι το μήνυμα. Συνεχίζετε εκεί να προσφέρετε με την δική σας αγάπη, με έναν απλό και άμεσο τρόπο, ένα πιάτο φαγητό σε αυτούς τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Απλά το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στην πλατφόρμα με ένα κλικ μπορείς, αυτή είναι η πλατφόρμα μας εδώ, και να αγοράσετε ένα από τα έτοιμα πακέτα τροφίμων αξίας 5 έως 100 ευρώ. Τα τρόφιμα θα διατεθούν για τις ανάγκες των συνανθρώπων μας που έχουν μείνει αβοήθητοι και με έναν τρόπο τον οποίο τον κάνει πάρα πολύ καλά. Το κάνουν πάρα πολύ καλά όλες οι οργανώσεις που συνεργάζονται με το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Και... Να πούμε και για τα αδέσποτα σκυλάκια τα οποία έχουν βρεθεί μετά από την πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική. Όλα αυτά φυσικά και ζητούν την αγάπη σας. Υιοθετήθηκε το πρώτο αδέσποτο σκυλάκι από την πυρκαγιά στην Αττική. Όσοι λοιπόν επιθυμείτε να πάρετε κάποια από αυτά τα ζωάκια κοντά σας, μπορείτε να καλέσετε στο 213-210-0531 και 211-012-0025. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστροφή στην κουβέντα μας εδώ. Επιστρέψαμε εδώ, είχαμε την κουβέντα περί Εστονίας. Σας έρθουμε όμως στα δικά μας, σας έρθουμε στα της ΔΕΘ, κύριε Χρυσόγονε. Υπάρχουν οι πληροφορίες ότι θα επιχειρήσει ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, υπό τη σκιά βέβαια αυτού του προγράμματος της Θεσσαλονίκης πριν από 3 χρόνια, να αφήσει κάποιες χαραμάδες αισιοδοξίες ό,τι αφορά τη φορολογία. Δεν ξέρω αυτό όμως πόσο μπορεί να βγει και αν μπορεί να πιστεί ο κόσμος ότι μπορεί να κάνει υπομονή για ένα χρόνο ακόμα, για παράδειγμα, μέχρι να τελειώσει το πρόγραμμα το 18 και να πάμε μετά σε αυτήν την ελάφρυνση. Η ελάφρυνση φορολογίας θα έρθει ούτως ή άλλως στα επόμενα χρόνια. Έχει φτάσει σε ένα σημείο που είναι πάρα πολύ υψηλό λόγω των πιέσεων των δανειστών. Θα αποκλιμακωθεί ούτως ή άλλως τα επόμενα χρόνια, διότι ήδη τα έσοδα υπεραποδίδουν. Μάλλον όχι, δεν εκφράστηκα καλά. Ίσως όχι τα έσοδα σε σχέση με τους στόχους, αλλά υπεραποδίδει, εν πάση περιπτώσει, το πρόγραμμα. Ας το πούμε έτσι συνολικά. Ο προϋπολογισμός βγάζει μεγαλύτερα, η εκτέλεση μάλλον του προϋπολογισμού, βγάζει μεγαλύτερα πλεονάσματα από αυτά τα οποία είχαν αρχικώς σχεδιαστεί. Το είδατε για το 2016, τερατώδης υπέρβαση, 4% πρωτογενές πλεόνασμα. Νομίζω ότι θα υπάρχει και το 2017. Ήδη από ό,τι είδα, το πρώτο επτάμηνο έχει καλυφθεί στην πραγματικότητα ο στόχος ολόκληρης της χρονιάς για πρωτογενές πλεόνασμα. Ναι, αλλά έχουμε παράπλευρες απώλειες, άρα... κύριε Χρυσόγονε. Ο ένας στους τρεις δεν μπόρεσε να καταβάλει την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος. Το ίδιο θα γίνει με τον έμφυο τον άλλο μήνα. Ακριβώς. Από τους λογαριασμούς πέφτουν μέσα και αρπάζουν τα χρήματα. Το δημόσιο αρπάζει. Ακριβώς λοιπόν. Η εκλογήκευση του πράγματος απαιτεί, και νομίζω θα το καταλάβουν αργά ή γρήγορα οι δανειστές, προς το παρόν δείχνουν μια αιμονή η οποία εν πωλής έχει να κάνει και με την ιστορία της Ελλάδας και των στατιστικών της στοιχείων, όχι τώρα, εδώ και καμιά 20 χρόνια. Θα θυμάστε τα Greek Statistics το 2001, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, νομίζω ότι θα υπάρξει τελικά συνένεση των δανειστών για εκλογήκευση προς τα κάτω, εννοώ, των φορολογικών συντελεστών, και αυτό θα γίνει γρηγορότερα εάν επιτύχουμε αφενός θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, που αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, και αφετέρου και μια περαιτέρω περιστολή της φοροδιαφυγής. Ναι. Υπήρξε ήδη κάποια περιστολή της φοροδιαφυγής
λόγω των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Είχαν αυτό το παράπλευρο όφελος, ας το πούμε έτσι. Αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα και γρηγορότερα στον τομέα αυτό. Και βέβαια, επαναλαμβάνω, το μεγάλο ζητούμενο είναι η ανάπτυξη. Όσο έρχεται ανάπτυξη, θα μπορούν να μειώνονται τα ρετά, δηλαδή να μπούμε Χρυσόγωνα σε έναν ενάρετο κύκλο. Συμφωνούμε, αντί του φαύλου κύκλου στον οποίο βρισκόμαστε. Να το κάνω λίγο, να το απλοποιήσω. Πείτε μας μια νέα ξένη επένδυση που έχει έρθει στη χώρα μας τα τελευταία 2 χρόνια που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πείτε μου μια μεγάλη ξένη επένδυση. Εντάξει, δυσκολεύομαι κυρία να Ζαχαρακή, κύριε, πείτε μας πώς θα θέλετε. Αλλά να πω λίγο το ζήτημα, κάτι. Το ζήτημα δεν είναι όμως, να σας πω κάτι. Πείτε μας αλήθεια, εσείς καταλαβαίνετε. Να βρούμε μια συγκεκριμένη... Ότι είναι πρόσδεκτες για σας. Το ζήτημα είναι γενικότερα, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον το οποίο θα επιτρέψει σοβαρές επενδυτικές πρωτοβουλίες. Διότι το ζήτημα δεν είναι να έρθει εδώ ένα αρπακτικό hedge fund για να πάρει σωστό κάποια ακίνητη περιουσία, σωστό, και μετά να τη μεταπολίσει και να μην δώσει δουλειές στους Έλληνες. Πολύ σωστά. Το ζήτημα είναι να υπάρξουν δουλειές. Για να υπάρξουν δουλειές, σοβαροί επενδυτές που θα έχουν προοπτική 20ετία, ας το πούμε έτσι, πρέπει να έχουν και έναν ορίζοντα που θα ξέρουν τι γίνεται. Περίμετε. Γι' αυτό μίλησα και προηγουμένως για ένα σοβαρό αναπτυξιακό σχεδιασμό, ναι, ελληνικής κοπής και γραφής. Και με συμφωνία της αντιπολίτευσης. Και με συμφωνία ακριβώς των πολιτικών δυνάμεων του συνταγματικού το εκθέσουμε μερικές και να υπηρετηθούν αυτοί οι άξονες να εφαρμοστούν ανεξαρτήτως. Το είναι πρώτο. Δυσανεκτικό το κόμμα. Δεν νομίζω. Δεν είναι. Χθες οι διαβάλματα για το ελληνικό χωρέσμιση. Το κόμμα δεν προέρχεται από την κυβέρνηση. Προέρχεται από το δασάρχη του Πειραιά που ανακάλυψε δάσος στο αεροδρόμιο. Εντάξει. Και όχι μόνο. Άρα υπάρχουν τις λειτουργίες στο διοικητικό μηχανισμό. Δεν είναι. Υπηρεσία, η τοπική του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία λέει ότι είναι απαράδεκτη η επένδυση η οποία γίνεται εκεί, την οποία και περιμένουμε επένδυση να ξεκινήσει στο ελληνικό. Ναι. Δηλαδή εδώ πέρα κλαίμε πάνω από τις υπογραφές. Το έχετε δει πάρα πολλές φορές αυτό. Το έχετε κάνει και εσείς. Ξέρετε πόσες εργασίες θα δώσει στο ελληνικό. Εγώ ξέρω πολύ καλά δεκάδες χιλιάδες, τις οποίες καθόμαστε και τις βλέπουμε. Τι γίνεται με την ελληνική χρυσό. Σε εσάς όμως τώρα, μισό λεπτό. Γιατί μιλάμε για τις επενδύσεις και μιλάμε εδώ πέρα για την πράγματι ιδεατή κατάσταση κάποιος να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα. Ποιος θα έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα όταν φερόμαστε εμείς όπως φερόμαστε έτσι στους ήδη υπάρχοντες επενδυτές. Τι κάνουμε με την ελληνικό χρυσό. Τι κάνουμε, ναι, πραγματικά, τι κάνουμε με το ελληνικό. Και ακούω και για τρίτη επένδυση η οποία τώρα έχει πρόβλημα. Οπότε πραγματικά είναι πολύ ωραίο αυτό το ευχολόγιο και πραγματικά περιμένω να ακούσω τι θα πει και στην, όχι, εγώ περιμένω να ακούσω στην έκθεση ο Πρωθυπουργός, γιατί θέσατε ένα ζήτημα για τη ΔΕΘ. Βεβαίως και το ακούω και θα σας απαντήσω σε όλα όσα μιλήσατε. Ωραία. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια δυσανεξία, όχι από τον κύριο Χρυσόγωνο, είναι διαφορετική τάση. Από άλλα στελέχη της κυβέρνησης στο θέμα των επενδύσεων. Ο κύριος Μητσοτάκης πώς θα φέρει επενδύσεις στην Ελλάδα, πώς θα αλλάξει το πρόσημο, πώς θα δοθούν νέες δουλειές, τι θα τους πει. Πολύ, πάρα πολύ καλό ερώτημα, το οποίο μερικώς απάντησε πέρυσι στη ΔΕΘ. Άρα, δράζομαι της ευκαιρίας να αναφερθώ και στο τι είπε πέρυσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Μίλησε για μείωση φορολογίας στις επιχειρήσεις. Μίλησε για την απαραίτητη. Πού θα βρει τα χρήματα για να μειώσει τη φορολογία στις επιχειρήσεις. Ξέρετε ότι πέρυσι στις 10 περιοχές στις οποίες ανέφερε περικοπή δαπανών, κανείς από το Υπουργείο Οικονομικών δεν βγήκε να τις αμφισβητήσει. Μίλησε για πρώτη φορά με κοστολογημένο πρόγραμμα. Κύριε Χρυσόγωνε, δεν χρειάζεται να αντιδράτε σε αυτό, διότι κανείς από τους συναδέλφους από το Υπουργείο Οικονομικών δεν βγήκε να αμφισβητήσει αυτές τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη πέρσι στη ΔΕΘ. Μίλησε λοιπόν για την απαραίτητη μείωση φορολογίας, η οποία ξέρετε δεν γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ξανάγινε τη διετία 12-14. Θυμίζω ότι ήταν η πρώτη φορά σε καθεστώς μνημονίου εντός των 7 ετών που είχαμε μείωση στο ΦΠΑ εστίασης. Πολύ σημαντική μείωση, η οποία ενέγραψε θετικά αποτελέσματα στην Ελλάδα. Την πενταετία του Κώστα Καραμαλή, υπερβολικοί φορολογικοί συντελεστές δεν υπήρχαν. Αλλά και πάλι, σοβαρές επενδυτικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες δεν υπήρξαν. Ούτε κύριε και τότε. Και ξέρετε γιατί δεν υπήρξαν. Διότι υπάρχουν στρεβλώσεις στο ελληνικό κράτος, οι οποίες είναι στρεβλώσεις δεκαετιών, να μην σας πω και πολύ παραπάνω, και τις οποίες. Οι οποίες σχετίζονται απολύτως με το πελατειακό σύστημα, το οποίο το εξέθρεψαν και συμμετείχαν σε αυτό τα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας. Και ποιος το πολεμάει αυτή τη στιγμή το πελατειακό σύστημα, το πολεμάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εξελέγει με σημαία ότι θα το καταπνίξει. Ποιος έχει κάνει αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη, εγώ θα έλεγα έτσι, στρεβλή σχέση με το πελατειακό σύστημα. Ποιος το συντηρεί όλο αυτό το πράγμα. Μια λέξη. Ναι, κοιτάξτε, για τη ΔΕΘ θα σας πω τα εξής πράγματα τα οποία είχε πει ο Πρωθυπουργός. Ποια μέρα θα είναι, κύριε Γεννηματά. Ποια μέρα θα είναι, Τρίτη. Νομίζω Τρίτη. Λοιπόν, αλλά θα σας πω για τη ΔΕΘ μερικά πράγματα που είχε πει ο Πρωθυπουργός και πώς τα βλέπουμε σήμερα. Λοιπόν, ναι, πέρσι τέτοια εποχή είχε πει ότι θα πάμε γρήγορα στο κλείσιμο της αξιολόγησης. Καθυστερήσαμε 9 μήνες και δεσμευτήκαμε σχεδόν για 40 χρόνια στις δεσμεύσεις της παράτασης του μνημονίου. Δεύτερον, είχε πει ότι θα μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και δεν μπήκαμε.
Σας λέω πρακτικά πράγματα. Τι είχε πει. Ήτανε φάρη αυτή η αλήθεια. Μάλιστα, θα παίρναμε πίσω και το θέμα της, των μέτρων. Ναι. Τρίτον, είχε πει ότι είναι μπροστά μας ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το ζήτημα της ρύθμισης του χρέους. Και αυτό που ξέρετε παραπέμπεται στις καλένδες. Είχε πει ότι θα υπάρξουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες. ΟΑΕ κλπ. Και τώρα έχουμε επιδρομή. Και επίσης είχε πει, τα έχω και πρόχειρα σημειώσει, ότι θα έχουμε πώς το λένε, ισχυρότερα αναπτυξιακά μεγέθη και πανηγύριζα για το ανεμικό 0,4 που έδωσε η Ελστάτ. Σας λέω μόνο από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Ακριβώς. Σας λέω μόνο από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, ποιες εξαγγελίες έκανε και πού βρισκόμαστε. Πάμε να δούμε ένα θέμα μαζί. Πάμε να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Τι να πανηγυρίσουμε, δεν πανηγυρίσουμε. Πάντως το κομβικό, αν μου επιτρέπετε μία λέξη μόνο, το κομβικό ζήτημα από αυτά είναι η ρύθμιση του χρέους, γιατί αυτό θα δρομολογήσει και όλα τα υπόλοιπα, στην οποία δυστυχώς δεν μπορεί να γίνουν βήματα μονομερώς από την ελληνική πλευρά, χρειάζεται συνένεση των δανειστών. Έγινε κάποιο βήμα με την νέα διατύπωση του Eurogroup που είναι ισχυρότερη από τη διατύπωση του Μαΐου του 2016. Κύριε Χρυσόγωνε, δυστυχώς, κύριε Ζαχαράκη, πάμε να δούμε ένα θετικό. Θα κάνουμε κουβέντα. Πάμε να δούμε ένα θετικό. Έχεις δίκιο, ένα θετικό. Αλλά όχι να πανηγυρίσουμε. Ένα θετικό γεγονός της διόγκωσης του ελληνικού τουρισμού. Πώς τρέχει ο τουρισμός με αυτές τις υποδομές, είναι πραγματικά να απορρεί κανείς. Ωραία. Ας φύγουμε λοιπόν από αυτό και ας πάμε στα θετικά στοιχεία. Ένας από τους τόπους στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή περνά μια πάρα πολύ καλή περίοδο είναι η Χαλκιδική. Εκεί βρίσκεται η Ελένη Ιατρού. Έχουμε και την περίπτωση βέβαια και εκεί έχετε φέτος καταγράψει η ρεκόρ. Ας αρχίσουμε όμως από τι που βρίσκεται η Ελένη. Καλή σας ημέρα. Είμαστε στις Καλλιέργειες Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδική. Και κύριε, Χαλκιδική φέτος φαίνεται πως δεν υπάρχει ακόμη και σπίτι, όχι ξενοδοχείο, κατάλημα ενοικιαζόμενο. Ό,τι σπίτι υπήρχε, άναψαν τα φώτα, φιλοξένησε κόσμο. Φαίνεται ότι και για τη Θάσο και για τη Χαλκιδική είχαμε χρονιά ρεκόρ. Λίγο πριν την εκπνοή του Αυγούστου, μπορεί να μας δώσει τις πρώτες ενδείξεις για το πώς θα κλείσει η σεζόν ο κύριος Στάσιος. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Πράγματι, φέτος, μια και δεν έχει ολοκληρωθεί η σεζόν, έχουμε ένα δίμηνο μπροστά μας. Έχουμε μια καλή χρονιά, τουλάχιστον όπως το 2016, και φαίνεται να έχουμε μια αύξηση τάξη του 5 με 7% στις διανυκτερεύσεις, ίσως και λίγο παραπάνω στο επόμενο διάστημα, κυρίως από την κεντροδυτική Ευρώπη, όπου επανήλθε στην Χαλκιδική για τα καλά, με πρώτη τη Γερμανία, στη συνέχεια Βρετανία, Ολλανδία, Βέλγιο, με πολύ θετικά στοιχεία από την Βαλκανική, σε μπαλκόνι της Βαλκανικής Χαλκιδική τουριστικά. Έτσι είναι. Και αυτό βέβαια έφτασε σε σημείο να λέμε όπου παράθυρο και φως, όπου φως και τουρίστας. που αυτό σημαίνει ότι οι υποδομές, όπως σωστά είπατε κύριε Πουφάντη, δοκιμάστηκαν στις αντοχές τους και αυτό είναι το ζητούμενο νομίζω της επόμενης μέρας. Είναι καλός ο πανηγυρισμός πράγματι. Φαίνεται ότι ο τουρισμός είναι αυτός που έχει βάλει απόλυτα την πλάτη στην χώρα για να βγει από αυτές τις μνημονιακές υποχρεώσεις. Στα έσοδα υπάρχει μια δυσφορία και αυτό γιατί και η χρήση θα έχει 29% φορό. Αλλά αν θέλετε ιδιαίτερα οι ανταγωνιστικές τιμές που έχουμε αναπτύξει και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα κάνουμε πληρότητες, αλλά οι τιμές είναι με early booking τουλάχιστον 20%. Φαίνεται ότι εκεί είναι και ο προβληματισμός ο μεγαλύτερος. Βέβαια, δεν πρέπει να γκρινιάζουμε. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα. Η Χαλκιδική δίνει το στίγμα της Βορείου Ελλάδος, καθώς και η Θάσος φυσικά, και καλημερίζω και τον Δήμαρχο, που γίνεται ένας μεγάλος αγώνας τα τελευταία χρόνια, μια και είμαστε από τους πρώτους οδικούς προορισμούς, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λέμε. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή μόνο αεροπορική άφηξη του αεροδρόμου Μακεδονία. Και φαίνεται ότι και το 18. Φαίνεται ότι θα είναι καλό, μια και συγκυριακά η Τουρκία δεν είναι στην αγορά, παρόλο που επανέρχεται με πολύ χαμηλές τιμές. Εκτιμούμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε ίδια νούμερα. Βέβαια, πρέπει να πω ότι το χαρακτηριστικό ιδιαίτερα της Χαλκιδικής φέτος ήταν να έχουμε πάρα πολύ αυθημερών κίνηση από την πόλη της Θεσσαλονίκης, με πάρα πολλά αυτοκίνητα, ιδιαίτερα από την ελληνική αγορά που δεν μπόρεσε να κάνει διακοπές λόγω των οικονομικών δυσχεριών. Και βέβαια από την παράνομη μίσθωση, η οποία φέτος ήταν σε απόλυτη έξαρση. Σε οτιδήποτε σπίτι υπήρχε μέσα και τουρίστας. Και αυτό βέβαια έρχεται να αναδείξει και το μεγάλο πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Φοροδιαφυγή τεράστια. Ένα ερώτημα μόνο. Ναι. Ένα ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Τώρα μιλάμε για τις αφίξεις που έχουν χτυπήσει, η αλήθεια είναι ρεκόρ. Αλλά αναρωτιέμαι αν είναι και καλοί καταναλωτές εντός ή εκτός εισαγωγικών. Αν ψωνίζουν, αν βγαίνουν έξω, αν πηγαίνουν στις ταβέρνες, στα εστιατόρια, στα καφέ. Τα εμπορικά. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Προφανώς δεν έχουμε τον καλύτερο μέσο όρο δαπάνης. Ναι. Άλλωστε τα στοιχεία είναι πολύ συγκεκριμένα γι' αυτό. Εδώ θέλει πάρα πολύ δουλειά. Είπαμε πριν για τη συγκυρία της Τουρκίας.
Κάποιος συνάδελφος μου λέει ότι μα δεν κάνουμε τον καλύτερο, την καλύτερη χρονιά τουριστικά, κάνουμε συγκυριακά τουριστική καλή χρονιά. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι αν επανέλθει η Τουρκία, πιθανόν να έχουμε εντελώς διαφορετικά νούμερα. Και εδώ αντί για να είμαστε ανταγωνιστικοί και άλλο μέσω της φορολογίας, άκουσα τον κύριο Χρυσόγονο πριν προσεκτικά, βάζουμε και φόρο διαμονής για το 2018, που επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το τουριστικό πακέτο. Και αντί να εισπράξουμε πάνω από 300 εκατομμύρια που χάνονται από φοροδιαφυγή, από τη λεγόμενη οικονομία διαμερισμού, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή είναι σκιώδη οικονομία. Ναι. Γιατί ναι, μεν υπάρχει νόμος, mm-hmm. αλλά δεν εφαρμόστηκε για το φετινό καλοκαίρι. Δεν υπάρχει νόμος. Συγγνώμη, ποιος θα το ελέγξει. Πάμε λίγο στη Θάσο. Πόσο... Ναι, πάμε, Έλενα, να μας δώσει, Νικόλα, ποσοστό αύξησης για τη Χαλκιδική. Πόσο πάνω εκτιμάτε θα κλείσει. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 5 με 7% και πιθανόν, έτσι όπως φαίνεται και ο καλός Σεπτέμβριος, με μέσο όρο 80% πληρώτε, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία, να έχουμε και μια μικρή επιμήκυση τον Οκτώβριο περίπου για μια εβδομάδα. Δηλαδή εκεί που κλείναμε 7 με 10 του μηνός θα πάμε στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είμαστε ακόμη εδώ. Προσπαθούμε γι' αυτό να ξαναβρεθούμε μαζί για να δώσουμε πιο καλά στοιχεία. Σας περιμένουμε. Εδώ θα είμαστε. Για εδώ θα πιο αισιόδοξα. Ωραία. Κύριε Δημάρχε, στη Θάσο, τι ζείτε αυτό το καλοκαίρι? Success story. Κοιτάξτε, είναι ένας παραδεδομένος 15 Αύγουστος. Ναι. Ο οποίος ξεκίνησε μετά το Πάσχα και θα συνεχίσει και όλο τον Σεπτέμβρη και θα μπούμε και μέσα στον Οκτώβριο. Οι πληρότητες είναι πολύ υψηλές. Υπολογίζουμε ότι αν πέρυσι πέρασαν από το νησί μας, στο νησί μας μάλλον, από το Προθμία, 800.000 κόσμος, φέτος θα ξεπεράσουμε το 1 εκατομμύριο. Μπράβο. Μόνο ωραία. Η Θάσος λοιπόν. Φανταστικά. Οι τουρίστες από ποιες χώρες κυρίως? Κοιτάξτε, η Θάσος έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Είναι πάνω στην Εγνατία Οδό. Mm-hmm. Είναι νησί, αλλά είναι πολύ εύκολο να έρθει κάποιος οδικός. Άρα λοιπόν είμαστε το πρώτο νησί στις προτιμήσεις των Τούρκων, της Κωνσταντινούπολης κυρίως, mm-hmm. Του Βουκουρεστίου, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, Σερβίας. Ναι. Αυτός είναι ο οδικός τουρισμός, αλλά βεβαίως και των Ελλήνων όσοι κάνουν τουρισμό. Έχουμε τις πτήσεις charters, κυρίως από Ρωσία. Φέτος έχουμε σημαντική αύξηση των Ρώσων, οι οποίοι προσγειώνονται στο Μέγας Αλέξανδρος, ναι. εδώ απέναντι, στη Χρυσούπολη. Mm-hmm. Σκανδιναβοί επέστρεψαν στο νησί μας. Γερμανοί, Βρετανοί. Οπότε έχουμε τον τουρισμό τον οδικό, αλλά και μέσω charters που είναι όλα αυτά τα χρόνια. Και μια τελευταία ερώτηση. Από υποδομές πώς πάτε? Νερό, τι κάνετε? Με τα απορρίμματα, τι κάνετε? Με το θέμα λιμανιού, τι κάνετε? Αυτό είναι το σημαντικότερο ερώτημα, βεβαίως. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας κάθε δημοτική αρχή. Τη φέρουσα ικανότητα και πώς θα έχουμε υποδομές όχι για φέτος ή για του χρόνου, αλλά για τις επόμενες δεκαετίες. Τι κάνουμε λοιπόν? Παράγουμε σκουπίδι πάνω από 150 τόνους την ημέρα. Mm-hmm. Γίνεται διαλογή. Με έναν ανακύκλωση φεύγει για την Ξάνθη, το Σίμικτο φεύγει για Καβάλα. Υπάρχει όμως και η μελέτη και ο προϋπολογισμός τα επόμενα χρόνια όλο το σκουπίδι να διαχειρίζεται μέσα στο νησί. Ναι. Είναι το μοντέλο Zero Waste. Ρεύμα. Από το 2011 φροντίσαμε να έχουμε καλές υποδομές, καινούργια καλώδια, υποθαλάσσια για να έρχεται το ρεύμα από τη στεριά, υποσταθμούς, καλό δίκτυο. Γιατί είναι σημαντικό αυτό που θα πω. Καταναλώνουμε περισσότερο ρεύμα από την Καβάλα ή από την Αλεξανδρούπολη. Ναι. Οι ανάγκες μας δηλαδή είναι υψηλότερες. Δεν είναι όμως αυτή η κατάσταση που μας δίνεται σε όλα τα νησιά, αυτό θέλω να σας πω, κύριε Δήμαρχε. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να καλημερίσουμε και την Χαλκιδική και την Θάσο και γενικότερα εκεί. Ένα λεπτό, κύριο Υποφάντη, ναι, μπορώ να έχω, παρακαλώ. Ναι, πείτε μας. Ένα λεπτό για τις υποδομές. Ελάτε. Μια και ο Δήμαρχος έδωσε σωστά το στίγμα ότι χρειάζεται μεγάλο σχεδιασμός, αυτό πρέπει να πω ιδιαίτερα για τη Χαλκιδική είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ιδιαίτερα στην περιφέρειά μας, ότι είμαστε το πρώτο άλογο αυτή τη στιγμή τουριστικά και πρέπει να το δούμε πάρα πολύ καλά. Με υποδομές του 70 και με ΕΣΠΑ το οποίο τρέχει, αλλά για τους μόνιμους κατοίκους δουλειά δεν μπορεί να γίνει. Σωστά είναι. Από 110.000 μόνιμους κατοίκους, τους οποίους με αυτούς προσπαθούμε ουσιαστικά οικονομικά και από την αυτοδιοίκηση, η οποία στο τέλος της μέρας πρέπει να δει πόρους και από την κεντρική διοίκηση. Εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και ερώτημα της επόμενης μέρας τουριστικά. Και βέβαια, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το 1 εκατομμύριο κόσμο που έχουμε το καλοκαίρι. Και ακόμη περισσότερο. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η στρατηγική της επόμενης μέρας και όχι συγκυριακά να περιμένουμε ενδεχόμενα την Τουρκία να πάει mm-hmm. στον πάτο και εμείς θα λέμε ότι είμαστε όλοι καλά και βγάζουμε κάποια χρήματα. Αυτό είναι το κομβικό ζήτημα και για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα τουρίστα που είπατε εσείς σε σχέση με τα χρήματα τελικά που θέλουμε να έχουμε ως υπεραξία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα, Ελένη, για τη σύνδεση.
Ακούμε όλα αυτά τα μηνύματα. Είναι λίγο η κατάσταση, αν την μεταφράζω καλά, ναι μεν αλλά. Να κάνουμε σχόλιο γι' αυτό. Βεβαίως. Ξέρετε τι κάνουμε στα νησιά τα οποία τόσο πολύ έχουν δει αύξηση τουριστών. Τους επιβάλλουμε αύξηση φόρου από 1η-1η του 18 σε 32 νησιά. Ναι. Αυτή δηλαδή είναι η εκτίμηση που έχουμε και σε αυτούς οι οποίοι ζουν όλη τη χρονιά εκεί πέρα, αλλά και στα έσοδα εν τέλει από το τουριστικό προϊόν. Γιατί πέρσι είχαμε και πάλι αύξηση και λόγω της συγκυρίας, αλλά και έτσι, της πανέμορφης χώρας, η οποία την έχουμε ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Είχαμε αύξηση τουρισμού. Είχαμε όμως μείωση εσόδων για, λόγω της φορολογίας. Και φέτος, επενθυμίζω, 1η-1η του 18 και το τέλος διανυκτέρευσης, το οποίο αναφέρθηκε ήδη από τη Χαλκιδική, που θα είναι για όλη την Ελλάδα, αλλά και επάνωδος στο υψηλό συντελεστή φορολογίας για 32 νησιά. Κύριε Υποφάντη, το σοβαρό θα είναι η εκτεταμένη φοροδιαφυγή που διαπιστώνεται, που πλέον είναι προσεγγίσιμο μέγεθος, την οποία θα την πληρώσουμε όλοι μαζί σε λίγο. Και την πληρώνουμε, αλλά θα την πληρώσουμε μόλις τα χαρακτηριστικά της, πώς να το πω, καταγραφούν με απόλυτη ακρίβεια και θα θυμηθούμε και θα συμπεράνουμε ότι αυτή η φοροεπιδρομή έχει οδηγήσει σε διόγκωση της φοροδιαφυγής που με κάποιο τρόπο είχε κάπως περιοριστεί στο προηγούμενο διάστημα. Τώρα σας επαναλάβω. Δεν θα το κάνουμε και άλλο θεία αυτό. Θα σας επαναλάβω. Όχι, άλλο δεν πρέπει να γίνει, αλλά είναι γεγονός όμως. Θα σας επαναλάβω ότι η υπερφορολόγηση είναι συγκυριακό φαινόμενο υπό την πίεση των δανειστών και θα μειωθεί τα επόμενα χρόνια ούτως ή άλλως. Δηλαδή, αλλά... είπαν οι δανειστές στον κύριο Τσίπρα, βάλε φόρους. Οι δανειστές θέτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις για δημοσιονομικούς στόχους οι οποίες δεν είναι εύκολο να, να ικανοποιηθούν αν δεν υπάρξει συγκυριακά έστω αύξηση φορολογίας. Είπανε βάλε φόρους κόψεις συντάξεις. Επιτρέψτε μου όμως. Το ζήτημα δεν είναι. Τελικά δεν βγαίνει αλλιώς ο λογαριασμός, κύριε Επιφάνη μου. Δεν βγαίνει αλλιώς ο λογαριασμός. Δεν το ξέραμε αυτό πριν. Τι κάνατε, κύριε Χρυσόγονε, μόλι σα στα προηγούμενα μνημόνια. Αυτό το ίδιο πράγμα για το οποίο σας κατηγορούν τώρα, ήσασταν οι ίδιοι που εκφέρετε τον ίδιο λόγο. Αυτό το πράγμα, ότι φταίνε οι δανειστές, ότι φταίει η ελληνική πλευρά που το προσαρμόζει στην εσωτερική κατανάλωση κάπως, είναι τα ίδια λόγια, απλώς έχουν αλλάξει αυτοί που εκφέρουν τον λόγο. Η πραγματικότητα στην οποία οδηγηθήκαμε των μνημονίων είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη. Διότι έχουμε χάσει μεγάλο μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας. Μεγάλο μέρος της δημοσιονομικής πολιτικής στην πραγματικότητα δεν ασκείται στην Αθήνα, ασκείται αλλού. Στις Βρυξέλλες ονομαστικά, στην ουσία στο Βερολίνο. Η ουσία όμως ποια είναι? Ότι πέρα από το ζήτημα της υπερφορολόγησης που επαναλαμβάνω είναι συγκυριακό, θα ξεπεραστεί, η Ελλάδα έχει τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες, τις οποίες δυστυχώς με δική μας κατά βάση υπετιότητα τις αφήνουμε ανεκμετάλλευτες. Έχουμε μια φύση καταπληκτική, έχουμε 15.000 χιλιόμετρα ακτών. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη δεν έχει τόσες ακτές όσες έχει η Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, μόνο τον ήλιο και τη θάλασσα να καταφέρναμε εντός εισαγωγικών να πουλήσουμε όπως έπρεπε, θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ καλύτερα οικονομικώς. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν δυσλειτουργίες, κυρίως στο κράτος. Αυτό το παράδειγμα της Χαλκιδικής, ας πούμε, που είδαμε. Η Χαλκιδική είναι ένας ευλογημένος τόπος, τον οποίο κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον καταστρέψουμε, διότι υπήρξε άναρχη δόμη, τελείως άναρχη, στις περιοχές δεύτερης τουριστικής κατοικίας. Υπήρξε παραμέληση του δάσους και των προληπτικών μέτρων που έπρεπε να ληφθούν, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της Κασάνδρας να έχει καεί και να είναι μια τεράστια οικολογική καταστροφή, η οποία συντελέστηκε πριν από μια δεκαετία περίπου, το 2006, αν θυμάμαι καλά. Το 2006, ήταν μεγάλη στα τέλη του Αυγούστου, ναι. Λοιπόν, άρα πρέπει να κάνουμε πράγματα τα οποία θα βελτιώσουν το τουριστικό μας προϊόν. Έχουμε σε ευρωπαϊκό μέσο όρο ένα από τα χαμηλότερα έσοδα ανατουρίστα, διότι ακριβώς είναι υποβαθμισμένο συνολικά το τουριστικό μας προϊόν, και έχουμε και μία από τις συντομότερες περιόδους, δηλαδή οι διανυκτερεύσεις σε κάθε κλίνη στα ελληνικά καταλήματα είναι λιγότερες σχεδόν από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτά για να τα βελτιώσουμε, πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές, πρέπει να αξιοποιήσουμε περισσότερο την ιστορική και πολιτισμική μας κληρονομιά, να αναβαθμίσουμε τα μουσεία μας, να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, να υπάρξουν και λίγο πρωτότυπες ιδέες. Δηλαδή, οι Γάλλοι, ας πούμε, έχουν φτιάξει ένα χωριό του Αστερίξ έξω από το Παρίσι,
Δεν ξέρω με τι είναι ως πρωτοβουλία και λοιπά, τι επιχείρηση είναι, αλλά εμπάσχεται ως ουσία και μαζεύει κόσμο. Ένα κόμικ το πουλάνε και μαζεύουν κόσμο και εμείς που έχουμε όλη αυτή τη μυθολογία, την ιστορία αυτό, και λοιπά. Αυτό αν είχαμε αξιοποιήσει το ελληνικό, θα είχαμε όλες τις δυνατότητες να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις εκεί πέρα για να περνάει καλά ο κόσμο να ψυχαγωγείται. Μια τελευταία λέξη πολύ σύντομη από τον κύριο Μαργαρίτη για να κλείσουμε την κουβέντα μας. Στους χώρους πολιτισμού τους έχουμε μισές ώρες κλειστούς. Κυριακή κλειστά. Κύριε Μαργαρίτη, πόσοι τελικά θα είναι υποψήφοι? Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα κριθεί τις επόμενες μέρες. Εγώ θέλω να κρατήσω όμως το θετικό γεγονός, το οποίο κατά τη γνώμη έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι το πολιτικό σχέδιο που διαμόρφωσε η Δημοκρατική Συμπαράταξη στο πρόσφατο συνέδριό της υλοποιείται επιτυχώς. Δηλαδή, τι καταφέραμε? Ένα σοβαρό προγραμματικό επαναπροσδιορισμό στις αρχές του Ιούλη, ένα νέο σύμβολο και ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο πλέον δεν έχει κανείς την ευκαιρία ή το άλοθη να πει ότι δεν θα συμμετάσχει, ενώ και από άλλες δυνάμεις εκτός Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Και επομένως δίνεται δυνατότητα μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία να υπάρξει εκλογή αρχηγού. Εμείς έχουμε ρίξει και σαν Δημάρ την πρόταση να υπάρχει και μια δεύτερη κάλπη, ώστε μαζί με την εκλογή αρχηγού να επιλέξουν οι πολίτες, ο λαός κεντροαριστερά, αν θέλει, κόμμα ενιαίο μετάσης ή πολυκομματικό ομοσπονδιακό όπως είναι σήμερα, άρα να αποφασίσει για όλα. Και κατά την εκτίμησή μου, εάν πάμε σε ένα συνολικό τέτοιο σχεδιασμό, θα με θυμηθείτε ότι θα έχουμε πάρα πολύ μαζική συμμετοχή. Ναι. Θα αποτελεί μια πολιτική εξέλιξη που θα επηρεάσει και τους πολιτικούς σχεδιασμούς. Να τα δούμε όλα αυτά, κύριε Μαργαρίτη. Εσείς με ποιον είστε ως Νέα Δημοκρατία, ποιος στηρίζετε? Με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αλλά ο καθένας κοιτάει το χώρο του, ξέρετε. Ένα σχόλιο. Δεν είναι συγκυριακή η φοροεπιδρομή. Είναι στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης. Αυξάνει φόρους, μειώνει συντάξεις. Να είστε καλά, καλημέρα και στους τρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε με το Ζήση Μούσιο που βρίσκεται στην Ηλία, καθώς συμπληρώνονται 10 χρόνια από εκείνες τις μοιραίες, από εκείνες τις τραγικές πυρκαγιές, αλλά και έχουμε και τις βάσεις. Ανακοινώσεις που θα δούμε μέσα στην επόμενη ώρα. Σε λίγο.